ήρθε μέσω TikTok. Αλήθεια, το περίμενες ποτέ ότι θα σου έρθει έτσι? Πιστεύω ότι κανείς δεν περιμένει κάτι που κάνει απλά επειδή έτσι του ήρθε στο κεφάλι. Ήμουν μια μέρα στο κινητό, το έφτιαξε το βιντεάκι αυτό που το είχα τραβήξει στο αυτοκίνητό μου. Το ανέβασα στο TikTok και έγινε όλο αυτό που κανείς δεν το περίμενε, ούτε εγώ. Και λοιπόν με την επιτυχία που ήρθε, κατά πόσο έχει αλλάξει και η ζωή σου? Γενικά έχει αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητά μου. Δεν έχουν αλλάξει βασικά πράγματα στη ζωή μου, όπως η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που είχα δίπλα μου, ήδη παραμένουν. Οι φίλοι σου έχουν αλλάξει ως προς το πώς αντιμετωπίζουν? Εννοείται πως θα γνωρίσω καινούριους ανθρώπους και θα τους επιλέξω να μπουν στη ζωή μου, αλλά οι βασικοί δεν αλλάζουν. Καλό αυτό. Και δεν αλλάζουν και σαν συμπεριφορά προς εμένα. Πες μου λίγο κάτι έτσι περίεργο που μπορεί να συνέβη σε κάποια από τις εμφανίσεις σου στις συναυλίες που έκανες στο προηγούμενο διάστημα. Ας πούμε στον Μάστορα και στον Αργυρό έχουν πετάξει σουτιέν φέτος το καλοκαίρι. Όχι να πετάξουν σουτιέν και σε σένα, αλλά να πετάξουν. Μπλούζα αγοριού. Μπλούζα. Αλλά ήταν γεμάτη με μπύρα, οπότε δεν την πήρα σπίτι μου, αλλά θα την έπαιρνα άμα δεν ήταν. Για πες μου, θα έχουμε κάποιο καινούργιο τραγούδι σύντομα? Αχ, είναι μυστικό. Είναι μυστικό το τραγούδι ή ο τίτλος τραγουδιού? Τα δύο. Άρα θα λέγεται μυστικό. Ναι. Α, ωραία, βγάλαμε και μια είδηση δηλαδή, έτσι. Θα έχουμε κάποια συνεργασία σε κάποιο νυχτερινό κέντρο ή θα έχουμε συναυλίες? Κάτι πήρε το αυτί μου, λέω, ρωτάω, δεν ξέρω, για Γιώργο Σαμπάνη και Έλενα Παπαρίζου. Μακάρι, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι που με αντιπροσωπεύει και θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Μια συνεργασία που θα ήθελες πάρα πολύ με κάποιον καλλιτέχνη? Με τον κύριο Γιώργο Μαζονάκη, με τον κύριο Γιώργο Σαμπάνη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη συνεργάστηκες. Πώς ήταν αλήθεια η συνεργασία? Όχι τίποτα άλλο. Συγγνώμη που ρωτάω τώρα, αλλά ξέρεις, έγινε και όλη αυτή η κατάσταση με τον Διονύση Σκηνά που αποχώρησε από το νυχτερινό σχήμα κτλ. Όχι, με μένα ήταν τέλεια. Πραγματικά τέλεια. Η συναυλία είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα, διότι με τη βοήθεια του Συλλόγου Άλμα Ζωής σήμερα δίνουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι για τις γυναίκες και είμαι και εγώ γυναίκα. Είναι πολύ βασικό το να προσέχουμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ βασικό το να στηρίζει μια γυναίκα την άλλη. Δεν είσαι εσύ σχεδόν, δεν έχω ξεχνά.